φορτιστικό μονοπάτι στην Καστρόπολη Ναυπάκτου. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ιταλία, Αλβανία, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Αυστρία, Σλοβενία. Σερπλάν. Υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και την εφαρμογή αρχών παραδοσιακού χωροταξικού σχεδιασμού με γνώμονα τη συντήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού κεφαλαίου σε συνέργεια με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των οικισμών. Συμβάλλει στην πολυσχηδή ανάπτυξη των ιστορικών οικισμών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πολιτιστικού τους προφίλ. Μία πιλωτική εφαρμογή υλοποιείται σε κάθε μία από τις χώρες που συμμετέχουν. Ακουαλία, Ιταλία. Μπεράτι, Αλβανία. Μοναστήρι, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Τσέτινιε, Μαυροβούνιο. Χάλιτσατ, Αυστρία. Και Ίνδρια, Σλοβενία. Από την Ελλάδα έχει επιλεγεί ο παραδοσιακός οικισμός της Ναυπάκτου. Η επιλογή της Ναυπάκτου είναι κέρια, καθώς η μακραίωνη ιστορική της διαδρομή βρισκόταν πάντοτε σε συνάρτηση με το φυσικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την εναλλαγή του θαλάσσιου, ορεινού και παιδινού τοπίου. Η κομβική της θέση στην είσοδο του Κορινθιακού κόλπου και το κάστρο της συνέβαλαν στον κεντρικό ρόλο που διαδραμάτισε από την αρχαιότητα μέχρι τα νεότερα χρόνια. Πάνω στο έξαρμα του λόφου, όπου καταλήγει το όρος Ριγάνι, δεσπόζει το Βενετσιάνικο κάστρο. Δύο σκέλη του οποίου καταλήγουν στη θάλασσα με τη μορφή βραχιώνων που αγκαλιάζουν το μικρό λιμάνι. Τέσσερα εγκάρσια διατυχίσματα ενούν τα δύο σκέλη και σχηματίζουν πέντε επίπεδα. Η περιοχή εντός των τυχών συνιστά και το ιστορικό κέντρο της πόλης, παρόλο που και η εκτός των τυχών περιοχή προς τα ανατολικά παρουσιάζει σημαντικό ιστορικό ενδιαφέρον. Δυτικά του λιμανιού, η παραλία της Ψανής και στα δυτικά εκείνη του Γρυμπόβου αποτελούν έως σήμερα τον κυριότερο φυσιολατρικό περίπατο της πόλης, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των παραδοσιακών συνοικιών του κάστρου. Το όραμα που υποστηρίζει το Σερπλάν είναι όλα τα διατηρηταία μνημεία του κάστρου της Ναυπάκτου, της Καστρόπολης, σε συνδυασμό με το σύνολο των στοιχείων που αποδεικνύουν την ιστορική εξέλιξη του τόπου μέσα στους αιώνες και με τα σημεία ιδιαιτέρου φυσικού κάλους να αποτελέσουν σταθμούς μιας πολιτιστικής διαδρομής. Μέσω στοχευμένων επεμβάσεων θα εξισορροπούν την ένταση ανάμεσα στο σεβασμό προς το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον και την ανάγκη ανάδειξής τους. Στο πλαίσιο του έργου Σερπλάν προβλέπεται η ανάδειξη του πολιτιστικού μονοπατιού μήκους 3.500 μέτρων που από τις κύριες οδικές αρτηρίες θα οδηγεί σε διάφορα σημεία του κάστρου, του λιμανιού ως το λόφο Τσουκάρι. Το πολιτιστικό μονοπάτι θα επιτυγχάνει τη σύνδεση του κάστρου σε όλα τα επίπεδά της και στη συνέχεια αρχικά με την ανατολική πτέρυγα του παραδοσιακού οικισμού της Ναυπάκτου, του κηρυγμένου ιστορικού τόπου και ταυτόχρονα θα διευκολύνει την πρόσβαση προς αυτό από όλα τα σημεία της πόλης. Κυρίαρχα όμως, θα αποτελέσει οδηγό σημαντικών παρεμβάσεων στο χώρο της σύγχρονης πόλης με ήπιο χαρακτήρα, που θα δώσουν ωστόσο διαφορετική ανάγνωση στο χώρο, ανάγοντας τα πολιτιστικά και ιστορικά χαρακτηριστικά του τόπου. Πολιτιστικό μονοπάτι, διαδρομή 1. Σκοπός της πρώτης διαδρομής είναι η σύνδεση των πέντε επίπεδων του κάστρου από την κορυφή του μνημείου και το Ιτσκαλέ, Ακρόπολη, ως μελλοντική αφετηρία με τη διαμόρφωση χώρου υποδοχής του κοινού. Μέσα από τις αίθουσες Ακρόπολης θα μπορεί επισκέπτης να προμηθεύεται υλικό και να ξεκινά τη διαδρομή, να εισέρχεται στην Οθωμανική δεξαμενή, στη συνέχεια στο τέταρτο επίπεδο, να επισκέπτεται τον προφήτη Λία και τον εκθεσιακό χώρο της παλιάς Πύρητιδ αποθήκης, στο τρίτο επίπεδο, το σημερινό φυλάκιο και το μελλοντικό αναψυκτήριο του κάστρου. Εκεί θα αφήνει τον αυστηρό αρχαιολογικό χώρο και μπαίνοντας στο δεύτερο επίπεδο θα μπορεί να σταθεί στην Τσαούς Τάπια πριν συνεχίσει στη συνοικία Τζαμί, όπου μέσα από τα καλλιντερίμια της συναντά παραδοσιακά κτίρια, κρίνες, τα ερείπια του συγκροτήματος του Βεζίρ Τζαμί και των Οθωμανικών Λουτρών, το Φαλτσοπόρτι, το αρχοντικό του Τζαβέλα, σημερινή έδρα της 22ης εφορίας Βυζαντινών αρχαιοτήτων και το ρολόι του κάστρου. Στο πρώτο επίπεδο συνεχίζουμε μέσα από τα καλλιντερίμια στη συνοικία Βροντολαγκάδα να συναντάμε κρίνες, παραδοσιακά κτίρια, το αρχοντικό του Μπότσαρι, τη δυτική πύλη του κάστρου, σημαντική παρέμβαση η ανάδειξή της μετά από 150 χρόνια και καταλήγοντας στον γραφικό ενετικό λιμένα.
Εκεί συναντά το σημερινό πάρκο Θερβάντες και ο Ανεμογιάννης, το φετιχέ τζαμί που λειτουργεί ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων και το στενοπάζαρο. Στο χώρο του λιμανιού θα υπάρχει σύντομα και το κέντρο τουριστικής πληροφόρησης του Δήμου στο κτίριο Ναυπακτία. Πολιτιστικό μονοπάτι διαδρομή 2. Σκοπός της δεύτερης διαδρομής είναι η σύνδεση του παλιού δυτικού προαστίου με το παλιό ανατολικό μέσα από την Καστρόπολη και τον ιστορικό τόπο. Από το μελλοντικό κέντρο λογοτέχνης στο κτίριο Τσόνη, έργο που είναι σε εξέλιξη και μέσα από τη δυτική πύλη του κάστρου που διαμορφώνει η συνεργασία του Δήμου, του Υπουργείου Πολιτιστικής Ανάπτυξης, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Πανεπιστημίου της Πάτρας, θα εισέρχεται ο επισκέπτης στην Καστρόπολη και από τη συνοικία του Δεσποτικού Αγίου Δημητρίου. Βγαίνοντας από την Καστρόπολη, θα επισκέπτεται το πολιτιστικό πάρκο της πόλης, όπου η σημερινή Παπαχαραλάμπιος βιβλιοθήκη και μελλοντικά φιλοδοξείται να διαμορφωθεί μουσιακός χώρος και ανοιχτό θέατρο. Από εκεί, στα προσφυγικά και τα ερείπια της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής στο Μουσείο Φαρμάκη, στη συνέχεια από την ιδιαίτερη συνοικία της Δεξαμενής στην κορυφή του λόφου Βαρναράχης, όπου θα διαμορφωθεί χώρος ανάψυχης και πολιτισμού. Το πρώτο στάδιο της διαμόρφωσης της δεύτερης διαδρομής καταλήγει στην περιοχή του Κεφαλόβρυσου, μέσα από το λόφο Τσουκάρι και το Ασκληπιείο. Με την επικείμενη κατασκευή του Κέντρου Ναυπηγικής Τέχνης στο Γρίμποβο, θα επεκταθεί διαδρομή μέσα από τη συνοικία Αφροδίτη και τη Βρύση της Αγάπης στο νέο πολιτιστικό πόλο της πόλης. Σε όλες τις διαδρομές θα τοποθετηθούν ενημερωτικοί επεξηγηματικοί πίνακες και σημάνσεις, θα διαμορφωθούν θέσεις θέας, θα υπάρχει διακριτικός φωτισμός, ενώ θα προμηθεύεται και έντυπο υλικό καθώς και ηλεκτρονικές εφαρμογές. Η πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος Share Plan στον παραδοσιακό οικισμό της Ναυπάκτου θα καταδείξει στην πράξη πως μπορούν να συνυπάρξουν με επιτυχία στο σύγχρονο αστικό τοπίο χωρίς ιστορική σημασία, αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και φυσικής καλονής.